Αλλάξεις, κύριε Βονιάτη, που ήρθε η Ινδική και η Νοτιοαφρικανική μετάλλαξη και δεν κοιμηθήκαμε τη νύχτα. Γεια σας, κύριε Βονιάτη. Γεια σας. Γεια, καλημέρα σας. Πέστε μας να δούμε τι γίνεται με αυτές τις μεταλλάξεις. Ινδική μετάλλαξη, κοιτάξτε, Βρετανικό στέλεχος, Νοτιοαφρικανικό. Νομίζω είναι υπερβολικό να μην κοιμόμαστε το βράδυ για τις Ινδικές. Όχι τίποτα άλλο, γιατί πάμε πάρα πολύ καλά. Μεταλλάξεις της Νοτιού Αφρική. Πάμε πάρα πολύ καλά με τα νούμερα. Δεν θέλουμε πισωγυρίσματα αυτή τη στιγμή. Είναι μια απειλή. Αλλά δεν πρέπει να λαμβάνεται τόσο βαριά απειλή. Είναι μια απειλή η οποία υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Έχουμε δει τι συνεβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο με αυτές τις μεταλλάξεις που κυκλοφορούν ευρέως ουσιαστικά σε μεγάλη κλίμακα. Και φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα πισωγυρισμάτων εκτοξεύσεων κρουσμάτων και τα συναφή είναι να συνεχίσουμε να εμβολιάζουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Ναι, δεν, γνωρίζουμε όμως αν τα εμβόλια μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα μεταλλαγμένα στελέχη. Από προγαλακτικές μελέτες φαίνεται ναι, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τα πλήστα εμβόλια στις περισσότερες μεταλλάξεις. Άρα δεν είναι λόγος να σταματήσουμε τα παρόντα εμβόλια γιατί υπάρχουν μεταλλάξεις. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί βλέπετε τα στατιστικά μας επιδημιολογικά στοιχεία ότι έχουν φτάσει πολύ χαμηλά συγκριτικά με πριν ένα μήνα όπου είχαμε πλησιάσει τα 1000 κρούσματα ημερησίως. Και μιλούμε τώρα για 135 κρούσματα χτες. Και δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γύρω στα 150... Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω, γύρω στα 150 τις τελευταίες 4-5 μέρες. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μια σταθερή μείωση. Άρα αυτό δεν συνέβη πιστεύω περισσότερο από το lockdown, αλλά περισσότερο από το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ναι, και αυτό που είπα και προηγουμένως είναι πως αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Διάβαζα προηγουμένως πως σε αρκετές χώρες οι μολύσεις βιώθηκαν κατά 80% μετά την πρώτη δόση των εμβολίων. Αυτό το έχουμε παράδειγμα, πολύ καλό παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Αλλά και άλλες χώρες θα δείξουν τα ίδια αποτελέσματα και το Ισραήλ μας έδειξε παρόμοια αποτελέσματα. Αλλά και στην Κύπρο αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο λόγος. Γιατί μην ξεχνάμε πριν πόσες μέρες ήταν οι εορτασμοί, πριν 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την Ομόνια. Ναι. Και είχαμε τις 20.000 επαφές. Και όμως δεν έχουμε δει εκτόξευση κρουσμάτων. Αυτό ακόμα περιμένετε. 15 μέρες είναι η περίοδος η κρυφή. Είναι το μάξιμο, αλλά γύρω στις 10 μέρες έχουμε το 97% των κρουσμάτων συνήθως. Μάλιστα. Άρα θα έπρεπε να είχαμε δει μια εκτόξευση κρουσμάτων ή τουλάχιστον ένα διπλασιασμό το κουσμάτων. Άρα τη γλιτώσαμε μάλλον. Ελπίζω να μην το δούμε αύριο ή σήμερα, αλλά δεν έχουμε δει αυτό το φαινόμενο. Και αυτό δεν οφείλεται απλά στον εγκλεισμό μας, στο lockdown, οφείλεται κυρίως στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να προχωρήσει, πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Υπάρχουν οι αρνητές, δεν πρόκειται να μπω σε διάλογο για ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία. Πώς είναι η σημασία του εμβολιασμού στην προστασία όλων μας και ατομικά. Μάλιστα. Και όλων μας και για να βγούμε από αυτή την καταραμένη κατάσταση. Έχει 16 μήνες που είμαστε έγκλειστοι. Σίγουρα. Και με ανασφάλεια πολλά μεγάλη. Πολλά περιοριστικά μέτρα και μια καταστροφή της οικονομίας. Θα συνεχίσουμε έτσι γιατί έχουμε κάποιες αγκυλώσεις για το θέμα των εμβολιασμών. Τώρα, κύριε Βονιάτη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Κύριε Βονιάτη, επειδή ακριβώς. Σέβομαι τις απόψεις, αλλά μιλώ επιστημονικά. Δεν μιλώ με λόγους του ψιθύρων ή τι ακούω από τον έναν και τον έτσι, άλλο. Έτσι. Τώρα, επειδή αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι, δεν το αντιλαμβάνονται μόνο βεβαίως, το αντιλαμβανόμαστε εδώ στην Κύπρο, η Ευρώπη προσπαθεί να επανακινήσει δύο πράγματα, τον τουρισμό και τα ταξίδια. Και διαβάσαμε πρώτον ότι ανοίγει τα σύνορα στους εμβολιασμένους, δηλαδή με τις δύο δόσεις, έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα από τρίτες χώρες. Βέβαια, με εμβόλια τα οποία έχει εγκρίνει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι με το ρωσικό ή το κινέζικο, έτσι αντιλαμβανόμαστε. Και δεύτερον, είναι και το Green Pass. Το Green Pass, το οποίο δεν έχουν καταλήξει ακόμα, κάποια στιγμή θα καταλήξουν, αλλά είναι ζήτημα ασφάλειας το Green Pass. Ναι. Κοιτάξτε,
Όταν μιλάμε για κάποια πιστοποιητικά, κάποια διαβατήρια σε εισαγωγικά για θέματα υγείας, δεν πρέπει να τα βλέπουμε ως ότι περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματά μας. Αυτά τα διαβατήρια υγείας, όπως θα έλεγα εγώ, mm-hmm. τα διαβατήρια υγείας υπήρχαν και υπάρχουν μέσα από τους διεθνείς κανονισμούς δημόσιας υγείας για όλες τις χώρες ανά το παγκόσμιο και είναι ουσιαστικά υπήρχε παλαιά το κίτρινο βιβλιαράκι των εμβολιασμών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ώστε σε ορισμένες χώρες απαιτούν να έχεις εμβόλιο του κίτρινου πυρετού για να εισέλθεις στη χώρα τους. Φέρνω ένα παράδειγμα. Ναι. Άρα δεν είναι κάτι το παράξενο να έχουμε ένα διαβατήριο, ένα green pass, ένα πράσινο διαβατήριο για το θέμα του κορονοϊού. Είναι και αυτό θέμα δημόσιας υγείας που μπορεί ένας ο οποίος θα μεταβεί σε άλλη χώρα να μεταδώσει τον ιό σε άλλη χώρα. Και κάθε χώρα θέλει να προστατεύσει τον πληθυσμό της. Άρα θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο καθένας μας δεν φέρει μόνο ευθύνη για τον εαυτό του. Και ότι η απόλυτη ελευθερία σταματά εκεί που ξεκινά και επηρεάζεται η ελευθερία των άλλων ατόμων. Οπουδήποτε και αν είναι αυτά. Άρα θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν για να καταπατούν τα δικαιώματα ουδενός, αλλά για να εξισώνουν τα δικαιώματα όλων. Μάλιστα, κύριε Βωνιάτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ...